Να πιαστώ από την τελευταία την παρουσίαση της Καρτούλας. Διάβαζα πρόσφατα πάντως ότι υπάρχει συμφωνία, θα γίνει οδηγία τελικά, οπότε θα είναι νομικά δεσμευτική κάποια της ΛΑΠ νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μοιράζομαι έτσι, το σκεπτικισμό σου σε σχέση με το πόσο θα είναι αποτελεσματική και το πόσο τελικά θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα και με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί, αλλά θα υπάρξει πάντως σύντομα. Δηλαδή, υπήρξε συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα σε Ευρωκοινοβούλιο και σε Επιτροπή, οπότε... Καλά, έχει να κάνει και με το περιεχόμενο της κατά πόσο ναι. Καλύπτει και το Ναι. Θα καλύπτει, λέει, τουλάχιστον το κόστος, το δικαστικό κόστος και θα δίνει περιθώριο για πολύ γρήγορη απόρριψη των φανερά καταχρηστικών αγωγών. Τέλος πάντων, ναι. Θα το συζητήσουμε μάλλον όταν γίνει. Ναι. Είναι μια ερώτηση για τα παιδιά του σχολείου. Γιατί να πω ότι είναι για εμάς εδώ, σαρκαστική εμπειρία, να είμαστε σήμερα εδώ πέρα. Ακόμα ένα πράγμα που λίγο είναι μόνο δύο πέρα. Συνήθως σας παρακολουθούμε από μακριά, όλους αυτούς ανθρώπους που θα δούμε και άλλο, θα γνωρίσουμε. Συμμετέχουμε και εμείς στα κινήματα της περιοχής μας, στην Δυτική Μακεδονία. Εμείς ερχόμαστε την Πρέσπα. Και πραγματικά σε χαρακτήρια από την εκδήλωση, πέρα από όλα. Μια ερώτηση λοιπόν για τις σκουριές που λίγα μπορέσουν να μπορέσουν. Κανείς καταρχήν να ανακαλύπτει πόσο λίγα ξέρει για τα πράγματα που γίνονται γύρω του, πόσο σημαντική είναι αυτή η δικτύωση. Και εμείς τα ίδια λέμε στα μέρη μας, ότι χρειάζεται να δικτυωθούμε τα παιδιά, να ξέρουμε όλοι την όμως τη δυνατότητα. Είναι τόσο πολλά πράγματα που κάποια φορά πρέπει να βγάλει. Η γνώση τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα θέματα, ειδικά τα πνευματικά, έχει απογειωθεί και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι θαμμένο. Θαμμένο εντελώς. Ακόμα και από τα έγκριτα μέσα και τις έγκριτα τα Ινστιτούτα, όπως τα ICC και άλλες Ινστιτούτα που υπάρχουν. Και έχουν ένα επίσημο λόγο για το τι πραγματικά συμβαίνει στο περιβάλλον μας. Αλλά πέρα από αυτή την εισαγωγή, να ρωτήσω πώς τις σκουριές, γιατί πραγματικά μας απασχολούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια πια. Στις σκουριές υπήρχε μια περιβαλλοντική ευαισθησία που ξεσηκώθηκε με το που ήρθε αυτή η καταστροφή ή ήταν όλη η κοινότητα που αντέδρασε αυτόματα ή ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι κάτι το οποίο λέγεται, ακούγεται ότι μπορεί να είναι καταστροφικό, έφτασε στην πόρτα της και γενικά το συνειδητοποίησε προφανώς τι βάρος έχει και έτσι ενεργοποιήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με το περιβάλλον γιατί συχνά αντιμετωπίζουν το θέμα, γιατί το λέω, συχνά αντιμετωπίζουν το θέμα ότι το περιβάλλον πάντα ήταν η τελευταία τρύπα του ζουρνάμου. Δεν ασχολιέται, ακόμα και οι τοπικές κοινωνίες δεν ασχολιόνται. Εμείς ζούμε στην Πρέσπα, που είναι μια περιοχή ιδιαίτερης αξίας, και μια ζωή στην προσπάθειά μας να περισσώσουμε οτιδήποτε μπορούμε, να περάσουμε ένα περιβαλλοντικό αφήγημα από ήδη από το 80 στο 90, να το πω έτσι απλά, τρώμε ξύλο από την τοπική κοινωνία. Δεν θέλει η τοπική κοινωνία να δει κάτι διαφορετικό και δεν εννοώ μια ουσιακή προστασία του χώρου. Και θεωρώ ότι πολλά από αυτά τα πράγματα οδηγούνται από τις πολιτικές της, κεντρικές της και τα λοιπά, με ποιο τρόπο προωθούν όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις, τις ελπίδες που δεν είναι λίγο πραγματικότητα, είναι πρόσκαιρες. Οπότε εντυπωσιάζομαι και εγώ από τα κινήματα τα δικά μας για τη ΣΑΠΕ, που θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα αύριο, που ξαφνικά δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Όλες οι κοινωνίες που αντιδρούν. Εμείς λέμε παιδιά, το περιβάλλον να πάμε, γιατί είναι ένα καλό εργαλείο, έχει νομοθεσία κλπ. Ίσως για εμάς λιγότερο θα διαβεβαιωθεί ο κόσμος, η πολιτεία συγγνώμη. Αλλά για να πάμε μπροστά από τον Πελεγκάνο, ή την Αρκούδα, ή το ένα στοιχείο εμβληματικό, και μπορεί να έχει ένα στόχο, ή την ίδια την αξία των νερών, του εδάφου, μπορούμε να πετύχουμε περισσότερο. Και τώρα σε μετά όλα αυτά τα κινήματα λοιπόν είναι υπέρ του περιβάλλοντος και βάζουν το περιβάλλον ως ατζέντα. Εμείς συμμετέχουμε στις περιφερειακές εκλογές και σε ένα σχήμα περιφερειακό για την Δυτική Μακεδονία, το οποίο και αυτό μέσα στις συνελεύσεις μας, στις συζητήσεις μας, κατάλαβε ότι πρέπει το περιβάλλον να είναι στην κορυφή της ατζέντας. Αυτά είναι νομίζω ιστορικά, είναι θέματα που είναι ενδιαφέροντα. Και αναρωτιέμαι,
προσωπικές. Αυτό ξεκίνησε από κάπου πολύ χαμηλά, από κάποιους πολύ λίγους και έφτασε στο σημείο να καταλάβει ότι η κοινωνία στους συνολόγους θεωρείται στην πλειοψηφία της έχει συνειδητοποιήσει την αξία του οικοσυστήματος σε σχέση με τη ζωή μας με το πάντα και την αξία του έχει να την τροποδοτεί και να την αναζωογονεί. Ή απλώς έχει να κάνει με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που τρέχουν τα σύνθεση, είναι μερικοί αυτό που συνεχώς τρέχουν τα λίγματα και δημιουργούν την κινητοποίηση. Αυτό ακριβώς. Είπα όλα αυτά το γύρω-γύρω, για να πω απλή ερώτηση, σας ευχαριστώ, να πω να βάλω το πλαίσιο, πώς το σκέφτομαι για να καταλάβω. Όμως πούν τα παιδιά από τις κουκιές. Δηλαδή, αν έχουμε κοινές, να μπαίνουμε σιγά σιγά και στα κοινά, ίσως τις κοινές μας, στους κοινούς προβληματισμούς. Είμαι ο Νέσαρας, από Μεγάλη Παράδειγμα. Λοιπόν, καταρχήν, ας πάρουμε ένα πράγμα, αν και ακούστηκε, αλλά ακούστηκε, θα το πούμε εμπειρογραμματικά για να μην κουράζουμε τέλος. 1925, ξεκινάει ο Ποδοσάκης και παίρνει λίγη μέρη κάτω στο Αμέρι. Περίπου τέλη του 40 ιδρύεται το χωριό Στρατόνη που δεν υπήρχε. Είτε και η Στρατονίκη και η Τεστάγια. Δηλαδή ο χώρος εκεί πέρα κάτω στη θάλασσα, που είναι το Στρατόνη, άρχισε να ιδρύεται σιγά σιγά, ουσιαστικά από τότε. Ο κόσμος τότε στο χωριό, στα χωριά μάλλον γενικότερα, ασχολούνται με την οδοχεία και με αγροτιά, τη γεωργία. Αυτό που είπατε και κάτι, ποιος είναι το χρόνο, που ο κόσμος, όσον αφορά τότε, δεν ήταν η ασχολία του στα μεταλλεία. Αλλά ήταν ακριβώς ανάποδο. Η ασχολία τους ήταν η κτηνοτροφία και η γεωργία και έβγαζαν έξτρα μεροκάματα στο μεταλλείο. Δηλαδή δεν πήγαν όποτε ήθελαν, όποτε χρειαζόντουσαν λεφτά πήγαιναν στο μεταλλείο. Δούλευε ο παππούς μου, οπότε τα ξέρω. Αυτό έγινε, ας πούμε, μέσα όταν ακόμα υπήρχαν με ασυντηλήμη ουσιαστικά και με τρύπες, μόλις χωρούσαν ένας άνθρωπος, γι' αυτό και οι περισσότεροι πέθαιναν από χαλίωση. Ο παππούς μου πέθανε με ένα πνευμό. Από χαλίωση. Ναι, δεν υπήρχε. Οι τρύπες σημαίνει όταν ανοιγόταν τότε παλιά οι τρύπες δεν υπήρχαν εξαίρεσμοι, δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας, δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε γι' αυτό και η Μεγάλη Παραλία και το Παλαιοχώρι είναι τα δύο χωριά που έχουν δώσει τους περισσότερους νεκρούς όσον αφορά μέσα από αυτή τη διαδικασία και τα χρόνια. Αργότερα, όσο ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει λίγο πιο πολύ στη δουλειά, ας πούμε, που άρχισε μετά το 70, ας πούμε, κτλ., προσπάθησαν να κάνουν ουσιαστικά, μάλλον πριν να κάνουν, οι εργάτες αντιτάχθηκαν απέναντι στην εταιρεία, στο Ποδοσάκι, και ζήτησαν τα απλά μέτρα ασφάλειας που θέλουν. Τότε έγινε μεγάλη επαγγελία το 1987. Ο πατέρας μου δούλευε το 1985 στην εταιρεία, αλλά επειδή ήταν γραμματιζόμενος, ήταν στην αποθήκη, που ζητήσανε να γίνει ο Κουρκιάνος, δεν έγινε, έφυγε και πήγε δούλευε στο Ιράκ, δύο χρόνια. Όπως και πολλοί άλλοι σε άλλες μεσοανατολικές χώρες. Εκείνο τον καιρό, δηλαδή μετά την απεργία. Ήρθε το δεκαετία του 80. Το 80 έχει γίνει αυτό που έχουμε πει πολλές φορές στις συνελέξεις μας και το έχουμε δώσει έναν όρο, ο δημόσιος άλλος μεταλλορύκος. Μέσα στη δεκαετία του 80, αφού ήταν και είχε δηλαδή, περάσει και η απεργία, ας πούμε μετά, όσοι πέρανε άρχισαν να βγάζουν να παίρνουν πολλά λεφτά. Γενικώ, παίρνουν πολλά λεφτά όντω. Ως ένα σημείο. Ως το σημείο φάγανε τον Αθανασιάδη, 17 Νοέμβρη. Και εκεί πέρα άλλαξε όλο το σκηνικό, γιατί ήταν περασμένο πλέον στα Μαθανασιά τα μεταλλεία. Το 1991, αν θυμάμαι το 1991 που βγήκε ο Μητσοτάκης, ο παπάς, ήθελαν να κλείσουν το μεταλλείο, είχαν γίνει πάλι διάφορες απεργίες, ας πούμε, των εργατών. Κατέβηκαν τα Αθήνα, έγινε χαμός, και είχε πει ο Μητσοτάκης και είχε πει με μία γραφή ότι ήθελε να πουλήσει όλο το μεταλλείο. Μετά λίγο πίσω,
317.000 στρέμματα. Ο Δήμος Αριστοτέλη είναι γύρω σε 700.000 στρέμματα. Δηλαδή, ο μισός γεωγραφικός χώρος, ας πούμε, του Δήμου μας, είναι, το πήρε η εταιρεία με 11 εκατομμύρια ευρώ. Κι άμα πήρε τα 11 εκατομμύρια. Τα 11 εκατομμύρια θα σας πω σε λίγο. Θέλω να φτάσω βέβαια σε την ερώτηση που λες και σε αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως, όσον αφορά για την παιδεία που μπορεί να έχει να πούμε κάποιος. Λοιπόν, έκλεισε εκεί πέρα, μόλις έχει γίνει αυτή η φάση, ας πούμε, βρέθηκε ένα σχήμα. Τρία άτομα ήταν, ένας Ισπανός, ένας από την άλλη μεριά του Ευρωπαϊκού Αμερικάνου, δεν θυμάμαι τι ήταν, τον Καναδά. Και εκ των οποίων ο ένας ήταν μπαμπάς που τότε βγάζανε τα. Πώς βγάζουν τώρα τα ανάκαμψης, κάτι αντίστοιχο ήταν τότε. Ο μπαμπάς ήταν Ισπανός, νομίζω ότι ήταν ένας προβουλευτής, κάτι τέτοιο, οπότε βρήκε κονδύλια μέσα στο τέλειο. Και ιδρύσανε την TVX. Η TVX, α πούμε, αφού πήρε πολλά λεφτά για τη χώρα σου. Από διάφορα, δηλαδή δεν είχε πάρει τίποτα ουσιαστικά, όχι. Έκανε ακριβώ και το χάρτη, θα πούμε, δεν ουσιαστικά τώρα. Άρχισε να βγάζει, δηλαδή α πούμε να παίρνουν τότε 300.000 από μέσα, 350.000 από μέσα εδώ. Οι εργαζόμενοι, του είχαν δώσει και τώρα τι τάκε, του έδωσαν και τότε και τα κινητήρια, ένα κινητό που ήταν τη μόδα, α πούμε, για την μόλι και αυτό το εκεί. Και μέχρι το 2003 περίπου ήταν ας πούμε, σε μια τέτοια κατάσταση. Εν τω μεταξύ όμως, εκείνο το διάστημα, από τότε την είδηση της TVX που ήθελε να κάνει ουσιαστικά αυτό που κάνουν τώρα στις σπουδές, ήταν να κάνουν το εργοστάσιο χρυσού. Το εργοστάσιο χρυσού δεν το ήθελε η Ολυμπιάδα και έδωσε μεγάλο αγώνα γιατί ουσιαστικά κράτησε πάνω από 15 χρόνια, ίσως 15 χρόνια, δηλαδή από τα τέλη του 80 που είχαν υποθεί, μέχρι που ήρθε η TVX και άρχισε να αναβαθμίζεται πλέον ουσιαστικά ο αγώνας. Ήταν που ήταν και νικηφόρος. Αλλά στα υπόλοιπα τα χωριά που μοιράζαν με λεφτά ήταν μια διαφορετική φάση. Δηλαδή αυτοί αγωνιζόταν, ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα από το τέτοιο, οι μεγαλοπαναγιώτες, πάνω από το Ρωμανί, ξέρω εγώ, γύρω χωριά, εκεί ήταν, ας πούμε, αλλά και το κλείσω μεγαλοπαναγιώτες, γιατί ήταν πολύ μεγαλοπαναγιώτες που δούλευαν γενικώς. Και μάλιστα όταν έτσι τότε ένα χαρακτηριστικό από τη τηλεόραση, ας πούμε, δικός μας, που έλεγε να πούμε φέρνω το εργοστάσιο να πάω μπροστά μας στο πλατάνι, μας μπροστά στην πλατεία. Έτσι. Πάνω και πέρα να πούμε για ποιο σκοτειά, ποιο κόσμο μιλάμε. Λοιπόν, αυτά είναι να σου μέχρι εκεί πέρα. Το 2004, έτσι, ήρθε ο Πάχτας, μάλλον όχι το ήρθε ο Πάχτας. Ο Πάχτας ήταν η τελευταία ανάση να πούμε του Σιμίτη, να πούμε ουσιαστικά, και ήταν η τροπολογία. Ήταν μια τροπολογία που σημάδι που είχε αποκαλυφθεί τότε ο Πάχτας, ήταν μια τροπολογία που ήταν για το Πόρτο Κάρας, που ουσιαστικά γι' αυτό έφυγε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν η μοναδική τροπολογία. Η άλλη τροπολογία ήταν να πούμε που έδωσε πούληση να πούμε τον τόπο του. Και έδωσαν 317.000 στρέμματα μαζί με τα χωριά μας μέσα. Που σημαίνει ότι. Τέλος πάντων, να μην επεκτείνω γιατί ανοίγω πολλά. Που του έδωσε 11 εκατομμύρια ευρώ. Τα 11 εκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά για τους εργαζομένους που ήταν στην TVX, οι οποίοι. Ακούστε και ένα συντρακτικό για να ξέρετε. Εμείς είμαστε αλλού. Η μεγαλοπαραγωγή ήταν αλλού και πάθος. Λοιπόν, τα 11 εκατομμύρια αυτά τι ήταν. Ήταν να πούμε ότι ο κάθε εργαζόμενος που ήταν στην TVX επί 10 χρόνια θα παίρνει 1.000 ευρώ χωρίς να κάνει τίποτα. Έτσι. Για 10 χρόνια έκανε 1.000 ευρώ χωρίς να κάνει τίποτα. Που έκανε και άλλες εταιρείες από το σύστημα. Δηλαδή, μάλλον στο σύστημα. Και κάπως έτσι δημιούργησαν ουσιαστικά έναν άλλον ανθρωπολογικό τύπο, ας πούμε, στην πραγματικότητα που είχαν βγει. Πόσος κόσμος που από το 1990, σκεφτείτε πόσες εναλλαγές σας είπα ήδη και σκεφτείτε πόσος κόσμος έχει βγει μέχρι και στα 40 του σύνταξη. Από τα 40, έτσι. Μπορεί να έχει λιγότερο, μπορεί να έχει χαμηλότερο. Χωρίς υπερβολές. Απλά τα ξέρουμε αυτά που ξέρουμε, ας πούμε, σίγουρα. Και από το 2004 ξεκινάει όλη η φάση μετά, ας πούμε, ουσιαστικά με το. Εμείς δεν το μαθαίνουμε όμως. Εμείς το μαθαίνουμε το 2005 ουσιαστικά. Περίπου.
5 ή 6, τώρα δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν εκεί πέρα αυτό το μετέφερε. Εκεί πέρα ήταν που πήγε ένας φίλος πάνω στο σχολείο για μια δουλειά και γύρισε και βλέπει η Ελλήνη που μας έχει φέρει, μας φέρνει να πούμε τον τόνο. Λέμε, τι θα κάνετε, δείτε αυτό το κάνουμε, τι είναι αυτό, τι θα κάνουμε. Τότε μιλούσαμε για, 700 μέτρα διάμετρο και 400 μέτρα βάθος. Αυτό που ήταν να μην καλεστεί. Δεν μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να δουλέψει, βέβαια, δεν γίνεται. Το πρέπει να γίνει έτσι. Δεν μπορεί να δουλέψει. Άρα είναι πολύ μεγάλο. Είναι ουσιαστικά το τριπλάσιο. Μπορεί να είναι 2-2%. Τέλος πάντων, ο κόσμος, σε αυτή τη στιγμή για να καταλάβεις ότι από πίσω από πολλοί κόσμος ήδη έτρεπε ψωμί, ας πούμε, με διάφορους τρόπους. Ας κάνουν το λιγότερο, ας πούμε, κάποια στιγμή, είδε. Και το κυριότερο ήταν, ας πούμε, το τυρί στη φάρκα, ας πούμε, το παράδειγμα, το οποίο μπορεί να πούμε μια τριπλοπόδια, ένα κάτι, ας πούμε, και να βγουν και στα γρήγορα συνταξιούχια, ας πούμε, και παράδειγμα. Background. Έπαιζε πολύ, ας πούμε. Αλλά αυτό το πράγμα που, δηλαδή, ας πούμε, που είδαμε πλέον σαν όπεν πάνω στο βουνό, αυτό είναι ακριβώς πάνω από τη Μεγάλη Παναγία. Είναι γύρω στα ευθεία, είναι γύρω στα 2,5 με 3 χιλιόμετρα. Και θα επεκτείνεται και μπροστά μας, ουσιαστικά. Γιατί είναι αδύνατο να καθίσουμε να πιστέψουμε την οποιαδήποτε εταιρεία όταν θα βάλει χέρι πραγματικό, ας πούμε, και θα αρχίσει να λύγει, θα πάσει με μια μεζούδα και θα πάνε, που λέσαμε ότι είναι 300 μέτρα ή είναι 700 μέτρα. Τελειώνει η υπόθεση. Αφού δεν βγάζει όμως χρυσό, γιατί επεκτείνεται. Όταν είναι σημαντικό για τις εργασίες της να προσταγιστεί όλο το βουνό σε μια απόσταση περίπου 17-20 χιλιόμετρα γύρω από τις άκρες του εργοταξίου. Γιατί μιλάμε για ορεινούς χρόνους που οι τροφόροι ορίζοντες τους πρέπει να αρχίσουν να κατεβαίνουν, Όπως μας έδειξε τα δέντρα, τα πεσμένα για εξάρτητα, είναι στο ένα υψόμετρο που είναι περίπου στο ίδιο υψόμετρο με το Open Beat. Άρα έχει ήδη αρχίσει το βουνό να υπήρξε τις συνέπειες της αποστάγησης. Όπως και η κυρία Σοχολή. Τέλος πάντων, να καταλήξω λίγο απλά, για να μην είμαι κακόρος, για να καταλήξω και στην ερώτησή σου, βασικά. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει εκεί πέρα. Εμείς αποφασίσαμε εκείνο τον καιρό, ουσιαστικά, γύρω στα 20 άτομα, 30, και πολλές φορές γινόμασταν και πάρα πολλοί άλλους κόσμους γενικότερα, με καθημερινή συνέλευση, η οποία από τότε έως τώρα διαρκεί ακόμα. Είμαστε, δηλαδή, από το 2006 μέχρι το 2023 και ακόμα, έχουμε κάθε εβδομάδα μία συνέλευση τουλάχιστον. Κάποια στιγμή έχουμε πολλές περισσότερες. Κάθε εβδομάδα, ναι, ανελιπώς. Λοιπόν, φροντίσαμε να μιλήσουμε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, καθίσαμε, διαβάσαμε, ουσιαστικά αυτοοργανωθήκαμε, διαβάσαμε. Πρώτα απ' όλα πιστέψαμε εμείς αυτά τα πράγματα που είναι να πούμε για να μπορούμε να μιλήσουμε στον άλλο. Δεν μπορείς να λες ψέματα. Ούτε μπορείς να πουλάς σήμερα, ούτε τίποτα. Πρόκειται για ένα mega project, δεν πρόκειται για απλά για μία επένδυση απλά. Μπορεί να πρόκειται και ίσως για το μεγαλύτερο ορυχείο, ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία του κόσμου. Θα διαφωνήσω με το παλικάρι της εκτόνος, με τον Γιώργο. Δεν έχει μόνο η τοπική κοινωνία, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Ναι, είναι η τοπική κοινωνία ως ένα σημείο, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά η τοπική κοινωνία δεν είναι μόνο ο πρώτος λόγος, γιατί είναι mega project. Θα έπρεπε να αφορά όλο τον κόσμο. Παραδείγματα υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι η Γάλλη. Όταν γίνεται μια μεγάλη επέμβαση, ας πούμε, και αφορά μια μεγάλη περιοχή, σπέβδουν, είτε είναι νότια, είτε είναι βόρεια, είτε δεν ξέρω από τι, σπέβδουν όλοι και πάνε και υποστηρίζουν, ας πούμε, αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η κουλτούρα τους. Εμείς τέτοια κουλτούρα δεν έχουμε. Η Μεγάλη Παναγία με τη Θεσσαλονίκη, χιλιομετρικά είναι 80 χιλιόμετρα. Στην ευθεία όμως είναι καμία σχέση. Έχουμε δει άπειρες φορές το πώς μπορεί να μετακινηθεί η ατμοσφαιρική, στην ατμόσφαιρα, ας πούμε, τα πάντα. Δείτε τι έγινε με τις φωτιές, με χρειάζεται. Από τον Εύρο, πού πήγαινε ο καπνός από τον Εύρο, για να καταλάβω. Το κλίμα πάει περίπου από όσο περίπου, αν γίνει αυτό που λες τόσο μεγάλο. Αυτό είναι
Απλά είναι και κάτι που δεν γνωρίζετε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Οι σκουριές είναι ουσιαστικά η κερκόπορτα. Δεν είναι ακριβώς αυτό το project. Υπάρχουν άλλα τρία σημεία. Υπάρχει η Τσικάρα που έχουμε δικαστήρια ακόμα, εκκρεμούν, ας πούμε, ακόμα και τώρα που θα πάμε στον Οκτώβριο, την Νοέμβριο, δεν θυμάμαι, μπορείς να μετά το Αγίου. Στον Πολύγυρο. Για χρυσό, πάλι. Α, για χρυσό. Η Τσικάρα, η οποία είναι πάνω από 12 φορές, 13 φορές από τις σκουριές, όσον αφορά σε όγκο μεταλλεύματος κτλ. Είναι μετά η Φιάβιτσα, η οποία πες να είναι μεγαλύτερη από τη Τσικάρα, να είναι καμιά κοσαριά περισσότερο σώμα. Η Τσικάρα είναι στο κομμάτι προς τα εκεί, η Φιάβιτσα είναι προς την Παραβάρα. Είναι μετά τον Λεωφόρη, προς ανάμεσα από τον Λεωφόρη με στρατονή. Τα μεταλλεύματα είναι πάντα χρυσό από τότε. Είμαστε πολύ μεταλλικός. Δεν είναι μόνο χρυσός. Είναι πρώτα απ' όλα χαλκός. Και αυτή τη στιγμή ο χαλκός, ας πούμε, τρέχει, έτσι. Ο χρυσός δεν θα πάρουμε τίποτα, δεν το συζητάμε. Έτσι, πάντα θα λένε ότι θα φάσουμε χρυσά κουτάλια και τα λοιπά. Και αυτό που θα φάσουμε, ας πούμε, είναι διαδοτό. Λοιπόν, ο κόσμος άρχισε να καταλαβαίνει ότι πλέον είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Γιατί πρόκειται, δηλαδή ουσιαστικά εμείς κάναμε αυτό που κάναμε, να βγαίνουμε στις πλατείες, φυσικά του δικού μας υπουργείου. Κάναμε, φέραμε επιστήμονες, φέραμε άπαντες, πέρασε όλο το Αριστοτέλειο από εμάς, τουλάχιστον από το χωριό μας. Έγιναν εκδηλώσεις εδώ πέρα άπειρες επίσης, αν και στη Θεσσαλονίκη. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα και λιότερο είπαν ότι βγαίναν, ας πούμε, ο κόσμος από το χωριό, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρω, σαν πρωτοβουλία, ένα συμβατικό που ήμασταν τότε, βγαίναμε στα χωριά και μιλούσαμε με μικροφωνή, στα ίσια, κατευθείαν, ότι θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό. Ο κόσμος άρχισε να καταλαβαίνει πλέον, ουσιαστικά αυτό θέλω να σου πω, ότι από εκεί πέρα που ήταν κάπου αλλού, για παράδειγμα, άρχισε να μετατρέπει. Γιατί αρχίζει να καταλαβαίνει πλέον το πράγμα. Ότι είναι τεράστιο το θέμα. Πρώτα απ' όλα, για να γίνει αυτό, είναι αυτό που είπαμε πριν. Είναι αυτό που είπαμε πριν ο Πάνο. Αυτοί για να ανοίξουν εκεί πέρα πάνω, δεν μπορούν να ανοίξουν χωρίς να απομαστεύσουν ουσιαστικά το νερό. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν να σκάπουν μέσα στη λάσπη. Δεν σκάπουν. Θα πρέπει να, εκεί πέρα πάνω όμως είναι ο καφόρος ορίζοντας. Ο του χωριού μας, της Χαλκιδικής. Από εκεί πηγάζει, να πούμε πρώτα απ' όλα, ένα σωρό ποτάμι. Αυτό που λένε, ας πούμε, που πάει στην όλη μίλια κάτω, που είναι ο Χαβρίας, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος όγκος, ας πούμε, νερό, να έρχεται από εκεί πέρα. Ο ελληνικός χρυσός τότε ή αργότερα, όταν έβγαζε χάρτες, όλος τυχαίος, δεν υπήρχαν ποτέ. Τα ποτάμια ποτέ δεν ξεκινούσαν από εκεί πέρα πάνω. Ξεκινούσαν από κάπου αλλού. Γενικό. Για ορίστε. Οπότε αυτά ήταν ήδη πράγματα και καμπανάκια που άρχισε ο κόσμος να το αντιλαμβάνεται. Και ο κόσμος πολλής άρχισε να καταλαβαίνει. Ακόμα και τώρα που είναι πεσμένος ο αγώνας, ας πούμε για παράδειγμα, που είναι πεσμένος γιατί. Είναι πεσμένος γιατί υπήρξε μεγάλη καταστολή να το βάλουν και υπήρξε δικαστική εξόντωση, αυτά που κοιτάζουμε. Υπήρχε η κούραση, να πούμε, του κόσμου. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, υπήρχαν ένα μεγάλο διάστημα οι συγκρούσεις μεταξύ οικογενειών, φίλων, κουμπάρων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ξέρω εγώ, δεν συζητάμε τι γινόταν από χωριά σε χωριά. Δεν μπορούμε να σας πούμε για πόσες φορές έχουμε παίξει ξύλο γενικώς και ορίζοντα σε δρόμου, σε πλατείες, οπουδήποτε γενικώ, με οποιονδήποτε. Οπότε υπάρχει, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα κάπου που μπορεί να κούρασε όλο τον κόσμο. Στο ξεσκουριάζ που ήμασταν, ας πούμε, για παράδειγμα, άσχετα που είπα ότι είναι μικρόσωπο, ότι είναι λίγα τα άτομα που ασχολούνται, εγώ αυτό που είδα, ας πούμε, κρατάω σαν παρακαταθήκη, ας πούμε, τουλάχιστον για να μπορώ να είμαι ακόμα ενεργός σε αυτή τη φάση, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να μην φαίνεται μεν, από την άλλη όμως, ας πούμε, όποτε το χρειαζόμαστε ή όποτε χρειάζεται, με κάποιο τρόπο είναι εκεί πέρα. Με τον δικό του τρόπο, με τον δικό του τρόπο.
πολιτικά. Δεν είμαστε, δεν είχαμε ξεκαθαρίσει αυτά εξ αρχής, εκτός αποφασίσεις όλοι οι υπόλοιποι να πούμε ένα πρόσδεκτη. Γιατί πρόκειται για μικρές κοινωνίες, οι οποίες εμπεριέχουν τους πάντους. Άμα δεν αποφασίσεις ο άλλος, φοβερόμαστε. Όχι, δεν εννοούσα εσείς που ενώ αν κάποιος που στηρίζει όλο αυτό το πράγμα από το χώρο της πολιτικής... Πολιτικά, όπως είπατε, προσπάθησε να πάρει κάτι από εμάς. Και αυτές οι προσπάθειες γενικώς είναι που ανακάτωσαν πάντα να πούμε και το ξέραμε εξ αρχής ότι θα ανακάτωναν πάντα να πούμε γενικά τον αγώνα. Ο αγώνας έπρεπε να είναι όχι μακρύς, όπως έλεγαν πολλοί ότι θα είναι μακρύς. Εμείς δεν θέλαμε ποτέ να είναι μακρύς. Γιατί δεν είναι μακρύς ένας αγώνας. Ένας αγώνας, ας πούμε, πας να τον κερδίσει. Και πας να τον κερδίσει, να πούμε, ή αυτή ή εμείς. Έτσι θα πάρει απόφαση η πολιτεία. Δεν πρόκειται να πάρει απόφαση η πολιτεία με το μακρύ αγώνα. Δίνε χαρτάκια, φτιάξε το τέτοιο, να το ψήφισμα, να το η μήνυση, να η αγωγή. Αυτά είναι ίσως να είναι παράλληλα. Ο αγώνας κερδίζει στον δρόμο. Έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές και ο αγώνας της Ολυμπιάδος που ήταν το φυλάκι εκεί πέρα και σταματούσαν. Ο αγώνας της Κερατέας επίσης, ας πούμε για παράδειγμα, κράτησε 125 μέρες, πόσο κράτησε, 128. Κάποια στιγμή έπρεπε να λήξει. Δεν γινόταν απλά να κάνουν το ρόλο του κόσμου, σαν να είναι την αστυνομία και δεν ξέρω τι. Καλά, πρέπει να πάρει μια απόφαση. Αυτό που δεν έγινε σε εμάς. Που τι έγινε, αναθέσαμε. Αναθέσαμε το 14 στις εκλογικές εκλογές, αναθέσαμε μετά με το ΣΥΡΙΖΑ στις πολιτικές εκλογές και κάπως έτσι, κάποιος θα μας σώσει. Και το λεπτά που πέτα, εμείς σώσουμε τον εαυτό μας. Κανάς άλλο. Ευχαριστούμε και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα κλείσουμε τη σημερινή συνάντηση. Ανανοούμε το ραντεβού για αύριο που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο για περαιτέρω συζήτηση. Επίσης, είστε όλοι καλεσμένοι για απόψε στη στάση παραδίπλα. Έχουμε κλείσει ένα τραπέζι σχεδόν για όλους, νομίζω. Αλλά οι υπόλοιποι μπορούμε να πιούμε ένα τσίπουρο στην πλατεία Καλλιθέας, ένα ακριβώς εδώ δίπλα. Και αύριο επίσης είστε καλεσμένοι να ακούσουμε για την κάψη σκουπιδιών στο Βόλο, για την περίπτωση του Βασίλη Μάγκου, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση υπερασπιστή του περιβάλλοντος, και για τις δράσεις στα άγραφα και στην Δυτική Μακεδονία σε σχέση με τις αναμειώσιμες πηγές. Οπότε όσοι είστε όλοι ευπρόσδεκτοι αύριο για καφεδάκι και πρωινό και να ακούσουμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα, όπως και σήμερα ελπίζω, και μπορούμε να συνεχίσουμε μια έτσι ανεπίσημη συζήτηση στη στάση δίπλα από εδώ και στο εξής. Ευχαριστούμε.